Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Δούκα για την νίκη που πέτυχε. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στα δικά μας τα παιδιά και στην ομάδα μου, γιατί προσπαθήσαν πολύ τα παιδιά. Σίγουρα ο Δίκος ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί είχε παίξει παιχνίδι μετά τις γιορτές, και φιλικά και επίσημο παιχνίδι, ενώ εμείς δεν μπορέσαμε ούτε φιλικό να κάνουμε λόγω των καιρικών συνθήκων. Και φάνηκε αυτό στην αρχή που ήταν τα παιδιά, δεν μπορούσαμε να βρούμε ρυθμό εύκολα στο παιχνίδι. Βρήκαμε κάποια στιγμή ρυθμό, αλλά ο Δούκας έχει παίκτες πολύ έμπειρους και με πολύ ποιότητα. Πήρανε κάποια δύσκολες προσπάθειες, κάποιες εύκολες βολές, και κερδίσαν το παιχνίδι τελικά. Κάποια ερώτηση υπάρχει? Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία? Εντάξει, παράπονα δεν υπάρχουν, απλά δεν υπάρχουν. Εντάξει, απλά θέλουμε κάποια στιγμή να μην είναι τόσο υπερευαίσθητοι με τις ομάδες που είναι μπροστά. Υπάρχουν και οι άλλες ομάδες πιο πίσω που δουλεύουν κάθε μέρα στο γήπεδο, που κουράζονται, που χτυπάνε, που ματώνουν και που πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν ίσως λίγο καλύτερα. Τι να πω, εντάξει. Η διαφορά των βολών 11 με 34, όσο πιεστική και να είναι η άμυνά μας, όσο και αν είναι το παιχνίδι μας έτσι, ξέραμε ότι θα πάρουν βολές. Έχουν δύο παίκτες που έχουν τις περισσότερες βολές στο πρωτάθλημα, ξέραμε ότι θα πάρουν. Αλλά πιστεύω ότι ήταν λίγο παραπάνω ευαίσθητη. Ειδικά συγκεκριμένη διαιτητή. Δεν μας βάσει καν θεωρείτε? Δεν ξέρω τώρα θέμα. 35 σουτάραν στον Αρκαδικό. 34 σουτάρα με εμάς. Νικήσανε στην παράταση στον Αρκαδικό. Με εμάς πήγε το παιχνίδι όπως πήγε. Εντάξει. Υπάρχει και άλλη Ελλάδα, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Εντάξει. Καλώς. Στην τρίτη περίοδο τι συνέβη και χάθηκε η επαφή με το σκορ 13-23, δεν είναι το επιμέρους αποτέλεσμα. Φάνηκε σαν να χάνεται η συγκέντρωση εκεί. Κυρίως στην άμυνα, που ήταν πολύ καλή και λόγιο. Εντάξει, έχουμε πει ότι δεν είμαστε η έμπειρη ομάδα που να έχουμε 40 λεπτά τον ίδιο ρυθμό. Σίγουρα θα υπάρχουν κενά ρυθμού, σίγουρα θα υπάρχουν κενά και στην άμυνα και στην επίθεση. Προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε, προσπαθούμε να τα μικρύνουμε αυτά τα κενά, ώστε να μην υπάρχουν, να μην ξεφεύγουν οι ομάδες. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε σε αυτή την ομάδα είναι ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια, ότι καμία ομάδα δεν μας έχει νικήσει αν εξαιρέσω το παιχνίδι του ψυχικού με μεγάλη διαφορά. Αρκετά καλές επιθετικές ομάδες με πολύ καλές επιθέσεις τις κρατάμε χαμηλά, τις εγκλωβίζουμε, προσπαθούμε. Θα τσιμερώσει καλύτερη μέρα κάποια στιγμή.